Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε και απόψε στην εκπομπή Προσωπικότητες εδώ στην τηλεόραση Capital και να χαιρετήσουμε και όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν δορυφορικά από την δορυφορική εκπομπή του ΡΙΚ. Τον επιχειρηματία Ελευθέριο Αντωνιάδη έχουμε απόψε εδώ στην εκπομπή μας στις Προσωπικότητες. Καλησπέρα σας. Σε ευχαριστώ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον είδα στα εξώφυλλα των περιοδικών. Διάβασα συνεντεύξεις του στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα ελληνικά. Μπήκα στη διαδικασία να τον ψάξω και να δω ότι έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα τα οποία δεν φαντάζουν στη μικρή Κύπρο. Έχει πολύ καλούς συνεργάτες οι οποίοι τον αγαπούν και τον στηρίζουν και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δούλεψε πολύ σκληρά για να φτάσει μέχρι εδώ. Καλώς ορίσατε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ στις προσωπικότητες. Να γνωρίσουμε έτσι λίγο τον Ελευθέριο Αντωνιάδη, ποιος είναι για τον κόσμο που δεν τον γνωρίζει. Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεννήθηκα τις 6 Φεβρουαρίου του 1967. Ο πατέρας μου είναι από την Πάφου, από την Κυλίνια της Πάφου, Αντώνης Αντωνιάδης. Και η μητέρα μου, η Φρόσα Αντωνιάδη, είναι από την Γαλάτα, από την περιοχή Εσσολέας. Έχω 3 αδερφές, την Άννα, την Νίκη και την Λουίζα. Και είμαι παντρεμένος με την Παρασκευή Γεωργούδη και έχω 2 γιους, τον Αντώνη και τον Μιχάλη που είναι στην Αμερική και σπουδάζουν. Τι σπουδάζουν τα παιδιά? Ο ένας κάνει τη δουλειά μου στην ασφάλεια πληροφοριών και ο άλλος κάνει κάτι που δυσκολεύομαι να το μεταφράσω. Προσπαθεί να ενώσει το computer με το brain του ανθρώπου. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Τον υπολογιστή με το μυαλό του ανθρώπου. Μάλιστα, αυτό που βλέπαμε στις ταινίες, δηλαδή, μάλιστα, κάπως έτσι. Οι ταινίες ήρθαν κοντά, δεν είναι μακριά. Μα βλέπαμε, θυμάμαι τότε, βλέπαμε το Star Trek με τον κυβερνήτη που έπαιζε με το tablet του κτλ. Και τώρα νομίζω ότι έχουμε και στο κινητό μας και παντού. Φανταστείτε ότι στα επόμενα 5 χρόνια κάποιος θα μπορεί να κάνει upload και download πληροφορίες στο μυαλό μας. Μάλιστα. Έχουμε φτάσει μέχρι εκεί. Έχουμε φτάσει μέχρι. Ένα πράγμα το οποίο έβλεπα στις ταινίες και πάντα ήθελα να κάνω είναι αυτό που πατάς εδώ το κουμπάκι και διακτηνίζεσαι, έτσι ώστε να μην πηγαίνω και να έρχομαι στη Λευκοσία για τα γυρίσματα. Να έρχομαι αμέσως, έτσι πολύ πιο εύκολα. Αυτό θα με βοηθήσει και εμένα με τα ταξίδια τα πολλά που κάνω. Αλλά και το ταξίδι είναι μια εμπειρία. Το αεροδρόμιο, το αεροπλάνο. Όχι τόσο το αεροδρόμιο και το αεροπλάνο, αλλά ο τόπος που πας, οι άνθρωποι που γνωρίζεις. Αντιλαμβάνεσαι ότι στη μικρή Κύπρο που είσαι δεν μπορείς να δεις αυτά τα πράγματα. Και όλες οι εμπειρίες που αποκομίζεις με τους ανθρώπους που γνωρίζεις και τα πράγματα που βλέπεις. Εδώ βλέπω στο βιογραφικό το οποίο στην αυτοβιογραφία που γράψατε, εισαγωγικά σας πίεσα λίγο στο να γράψετε, έτσι. Λέει ότι στην ηλικία των 4 χρόνων πίστευα ότι μέσα στο ραδιόφωνο υπήρχαν ανθρωπάκια που η δουλειά τους ήταν να χορεύουν και να τραγουδούν. Είναι αλήθεια. Είναι πολύ όμορφο αυτό όμως για ένα παιδί να το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Πάντα. Είμαι άνθρωπος του ραδιοφώνου, γι' αυτό σας λέω. Πάντα έχω αυτό το πράγμα. Και το έχω μέχρι σήμερα. Ονειρεύομαι. Δηλαδή, μπορώ να ορεινευτώ και να οραματιστώ πράγματα. Δηλαδή, όταν ήμουν σε αυτήν την ηλικία, η γιαγιά μου που έμενε μαζί μας, η μητέρα της τέρας μου, μου έλεγε, φέρε μου το ραδιόφωνο να ακούσουμε κάτι να περάσει η ώρα. Και εγώ το έβαλα έτσι πολύ προσεκτικά και στο έβαλα. Μην πέσουν τα ανθρωπάκια. Και επειδή ήταν τα ανθρωπάκια, να μην τα ενοχλήσω. Μάλιστα. Όμως, μπήκατε στη διαδικασία να μας αναφέρετε τη λέξη ασφάλεια πληροφοριών, το οποίο είναι μεγάλο κομμάτι, θα έρθουμε σε αυτό στη συνέχεια. Όμως, σχολείο, μετά έχουμε στρατό και μετά... Και μετά πώς ήρθε... Είμαι απόφοιτος της τεχνικής σχολής ΑΡΦΑ, στη Λεμεσό. Εδώ στη Λεμεσό, ναι. Μάλιστα. Το πρώτο μου πτυχίο είναι στο New York City of Technology. Βασικά ξεκίνησα από το Cypress College γιατί ήθελα να πάω στην Αμερική. Δεν είχα τα λεφτά. Οι γονείς μου δεν είχαν τα λεφτά για να με στείλουν στην Αμερική. Έτσι δούλεψα με τον πατέρα μου στο ταξί, σαν οδηγός ταξί. Δούλευε αυτό το πρωί το βράδυ. Για 1,5 χρόνο και φοιτούσα και στο Cypress College στη Λευκοσία. Μάζεψα τα λεφτά που χρειαζόμουν για τον πρώτο 1,5 χρόνο και έτσι έφυγα. Πώς όμως ήξερες από τότε τι θα σπουδάσεις, τι θα κάνεις? Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία αυτή.
Γιατί ξέρει, ο λόγος που θέλω να ακουστεί αυτό το πράγμα είναι ότι και άνθρωποι τώρα, και βλέπω Τσίπρο στους τηλεθεατές, άνθρωποι τώρα προβληματίζονται τι θα σπουδάσουν τα παιδιά τους, τι θα συνεχίσουν τη ζωή τους και πώς θα είναι η ζωή τους. Και θέλω αυτή την ιστορία να την ακούσω. Πώς ακριβώς αποφάσισες από μια οικογένεια, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό, να φτάσεις στην κορυφή, στα βραβεία, στις διακρίσεις και σε όλα αυτά που θα πούμε στη συνέχεια. Καταρχήν, όλα ξεκίνησαν από έναν άνθρωπο που δεν είναι στη ζωή τώρα. Το λένε Αριστίδη Καπονίδη. Ήταν ένας καθηγητής στην ΑΦΑ Τεχνική Σχολή, στη Λεμεζό, ο οποίος, ο καθηγητής που είχαμε γίνει μέρα το μάθημα, έλειπε. Απουσιάζει για κάποιο λόγο και ήταν αντικαταστάτης. Είμαστε όλοι στην τάξη, περιμέναμε. Ήρθε ο κύριος Καπονίδης και κρατούσε κάτι στο χέρι του. Όπως το ραδιόφωνο, με πλήκτρα. Πήγε μέσα και λέει: Επειδή λείπει ο καθηγητής σας, θα μιλήσουμε κάτι διαφορετικό σήμερα. Και άρχισε να μας λέει ότι αυτός είναι ο υπολογιστής, που θα αλλάξει τη ζωή μας, που θα μπορούσαμε να αυτοματοποιήσουμε διάφορα πράγματα, που θα μπορούμε να κάνουμε καινοτομίες. Και εγώ μείνα και τον έβλεπα πως το χαζό. Δηλαδή κρατούσε ένα λάπτοπ έτσι για να καταλάβει. Ακούσε ένα πληκτρολόγιο, ένα Sinclair computer, τα πρώτα computer που είχα βγει. Α, μάλιστα. Ήταν okay. Ένα όπως το πληκτρολόγιο, μεγάλο, χοντρό και έμοιαζε σαν ραδιόφωνο. Διότι εμείς στην τεχνική σχολή, στο εκεί που φοιτούσα, είμαστε μηχανικοί ηλεκτρονικών. Άρα βλέπαμε ράδια και τηλεόραση όλη μέρα. Αλλά λέμε, έφερε κάποιο ράδιο να μας δείξει. Έφερε κάτι που έχει σχέση με το δικό μας το. Ήταν μπάγκελ. Τόσο ενθουσιασμένο με τα πράγματα που έλεγε, που έμεινα και τον έβλεπα. Απορούσα. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα που θα αλλάξει τη ζωή μας. Να μην σας λέω ότι τη στιγμή που τελείωσε η τάξη, μάζευε τα πράγματα και εγώ έμεινα. Δεν σηκώστηκα από την καρέλα μου και τον έβλεπα. Εγώ στο χαζό. Αλλά εκείνη ώρα άρχισα και ονειρευόμουν πράγματα που θα μπορούσα να κάνω. Έτσι σε κάποια στιγμή γύρισε και μου λέει: Αντωνιάδη, είσαι καλά, θες κάτι. Δεν ήξερα τι να του πω, τι να το ρωτήσω. Πήγα εγώ και του λέω: Τι είναι αυτό το πράγμα τελικά, το κομπιούτερ. Και μου λέει. Αυτό μου λέει θα αλλάξει τη ζωή μας. Αυτό θα αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και δουλεύουμε, κάνουμε πράγματα. Ήταν η αρχική και από εκεί ξεκίνησαν όλα για μένα. Μετά, όταν κατάλαβα τι μπορεί να κάνει σε έναν υπολογιστή, είπα θα αγοράσω ένα. Άρα, εκείνο τον καιρό ήταν πάρα πολύ ακριβά υπολογιστή. Ήταν το περίπου στις 300 λίρες Κύπρου. Και μιλάμε για το 83. Αρκετά χρήματα. Ναι. Αρκετά χρήματα. Άρα, δούλεψα 2 χρόνια. Καλοκαίρια, Πάσχα και Χριστούγεννα στο ξενοδοχείο, μάζεψα 350 λίρες και αγοράσα τον πρώτο μου υπολογιστή Amstrad 64K. Αυτό ήταν πράσινο. Ναι, αυτό ήταν πράσινο. Το θυμάμαι, γιατί είχα και εγώ ένα παρόμοιο με αυτό. Ναι. Για να απαντήσω όμως την ερώτηση που θέσατε, τι να πάει να σπουδάσει ο καθένας, εγώ πιστεύω ότι ο καθένας είναι καλός σε κάτι. Άρα θέλει μια έμπνευση ή κάποιον άνθρωπο για να τον κάνει trick, για να βρει αυτό που έχει μέσα του. Ήσασταν πολύ τυχερός όμως που βρήκατε αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον καθηγητή, ο οποίος ενέπνευσε. Υπάρχουν και αρκετοί όμως οι οποίοι δεν έχουν αυτή την τύχη. Γιατί είναι και λίγο τύχη αυτό το πράγμα. Συμφωνώ μαζί σας. Όμως πρέπει να το ψάχνεις και εσύ λίγο. Η τύχη δεν θα σε βρει. Εσύ θα παραβρεις την τύχη σου. Σωστά. Και όταν μπήκα και στην Αμερική, όταν φοιτήσα στο University of Technology, δούλευα και σε οικοδομές, δούλευα και στα εστιατόρια για να τελειώσω. Στον τελευταίο χρόνο δούλεψα στη Computer Associates και έτσι μου δώσει την ευκαιρία να δω την πραγματικότητα στην Αμερική. Πώς δουλεύω στην Αμερική, πώς δημιουργώ, πώς κάθονται όλοι μαζί και συμφωνούν σε κάτι, πώς το μοιράζουμε μετά τους πάσους σε κομματάκια και ο καθένας έρχεται πίσω σε κάποια στιγμή και λέει: Τελείωσα. Και τα βάζουμε όλα τα κομματάκια μας κοντά και βγάζουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα, ο καθηγητής στην πρώτη τεχνική σχολή, η Αμερική, ήταν κάτι που καθόρισαν τη ζωή σας. Ειδικά στο μεταπτυχιακό μου είναι αυτό που καθόρισε το τι κάνω σήμερα. Στο μεταπτυχιακό μου πήγα στο George Mason University στη Βιρτζίνια, το οποίο ήταν κοντά στο Πεντάγωνο, κοντά στο στρατό. Άρα οι καθηγητές οι οποίοι έπρεπε να κάνουν τη διατριβή μου δούλευαν με το στρατό, άρα είχαν grants από το στρατό. Άρα εγώ δούλευσα με έναν καθηγητή που είχε grants για την ασφάλεια. Άρα άρχισα και έκανα, ήμουν από τους πρώτους ανθρώπους πιστεύω που έκαναν. Έρευνα στο πώς το ARPANET, το ίντερνετ του στρατού δηλαδή και των πανεπιστημίων της Αμερικής, θα ενωνόταν με το ίντερνετ που ξέρουμε σήμερα. Άρα η δουλειά μας. Και αυτό πότε ήταν? Ήταν το 1993. Άρα ακόμα στην Κύπρο ήταν
Ο κύριος Πρωτοπαπάς και προσπαθούσε να φέρει λίγο μαζί με την Εκκλησία της Κύπρου, γιατί ήταν εδώ και μας τα είπε, το ίντερνετ στην Κύπρο. Στην Κύπρο, σιγά-σιγά. 93, 94, 95, κάπου εκεί ήρθε στην Κύπρο. Είναι 1η Σεπτέμβριο του 95, γιατί ήμουν από, με τον Χριστόδουλο που ξεκινήσαμε το λογοδίκτυο. Μάλιστα. Α, οκ. Okay. Μάλιστα. το λογοδίκτυο, μάλιστα. Ναι, άρα όταν ήμουν στον George Mason, και επειδή ασχολούμαι με την ασφάλεια συνεχώς, και μετά όταν κατανόησα ότι όλα θα είναι με κάποιο τρόπο ενωμένα, άρα τα δεδομένα θα μπορούν να κυκλοφορήσουν παντού σε αυτό το δίκτυο, τότε είπα, OK, τι opportunities δημιουργούνται σε αυτό το καινούργιο δίκτυο που ονομάζεται Ιντερνετ. Άρα και άρχισα να σκέφτομαι ότι οι εταιρείες θα αρχίσουν πλέον να διαφημίζουν τα προϊόντα τους με κάποιο τρόπο ή να δημιουργηθούν καινούργια προϊόντα που έχουν να κάνουν με βάση το διαδίκτυο. Άρα όλα αυτά, όλες αυτές οι υπηρεσίες και τα δεδομένα που θα έφευγαν δεξιά αριστερά ή οι υπηρεσίες που τα χτίζουν από πάνω, θα έπρεπε να είναι ασφαλισμένες με κάποιο τρόπο. Άρα μπήκατε στο κομμάτι της ασφάλειας. Άρα μπήκα στο κομμάτι της ασφάλειας. Μ' αρέσει έτσι που διηγήσετε όλη αυτή την ιστορία. Αυτό κάνετε με τους συνεργάτες σας εκεί στην εταιρεία. Γιατί εγώ θα πάω να μιλήσουμε μαζί με τον κύριο Μάνο Μανώλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι συνεργάτης σας στην εταιρεία σας. Καλησπέρα κύριε Μανώλη. Καλησπέρα. Λοιπόν, τον ακούτε εδώ και ώρα που μιλάει και πώς διηγείται και πώς μας μεταφέρει αυτή την αγάπη που έχει αυτό το πράγμα κτλ. Όλα αυτά σας λέει στη δουλειά κάθε μέρα. Είναι η σχέση με τον Λευτέρη είναι έτσι λίγο παράξενη, γιατί συνήθως οι εταιρικοί συνεργάτες γνωρίζονται τέλος πάντων μέσα από τη δουλειά και τερματίζεται τέλος πάντων η συνομιλία ή η σχέση όταν διεκπαιρεωθεί έναν έργο. Αλλά για εμάς που ασχολούμαστε με το θέμα ασφάλειας ή κυβερνοασφάλειας, αυτά τα θέματα ούτε τελειώνουν ποτέ, ούτε επαναπαυόμαστε, ούτε έχουν αρχή ή τέλος. Οπότε, όντως, η γνωριμία και η σχέση σαν συνεργάτης είναι τα τελευταία τουλάχιστον, μπορώ να πω, 18 με 19 χρόνια συνεχόμενη και χωρίς ωράριο όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας μαζί με τον Λευτέρη. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι επί 24ωρου βάσεως, έτσι δεν είναι όντως δουλειά η οποία πας το πρωί και τελειώνει το απόγευμα και δεν σε ενδιαφέρει το Σαββατοκύριακο τι γίνεται, γιατί τα περισσότερα φαντάζομαι πράγματα κακά, συσταγωγικά, γίνονται τα Σαββατοκυριακά που νομίζουν ότι δεν δουλεύετε, γιατί σίγουρα δουλεύετε. Ή την ώρα που κοιμόμαστε. Ή την ώρα που κοιμόσαστε, ακριβώς, ναι. Πώς είναι η αλήθεια να δουλεύεις με τον Ελευθέριο εδώ? Πώς είναι ο άνθρωπος οραματιστής? Θα έλεγα, είναι έτσι μια πολύ φιλοσοφημένη ερώτηση αυτή, γιατί μπορεί να ξεκινήσουμε καθαρά από τεχνικά θέματα τα οποία αφορούν κυβερνοεπιθέσεις κτλ. Και να τελειώσουμε στο τέλος της ημέρας με διάφορες φιλοσοφίες για τη ζωή, για την ασφάλεια κτλ. Οπότε, επειδή καταλήξαμε τη σήμερα ημέρα αυτό το θέμα της κυβερνοασφάλειας να μην έχει να κάνει σχέση μόνο με υπολογιστές, μόνο με τέλος πάντων τεχνικά θέματα, αλλά έχει να κάνει και με την ψυχολογία των ανθρώπων, έχει να κάνει σχέση και με διάφορους άλλους μηχανισμούς πλέον, όπως το reverse engineering, το reverse human engineering κτλ. Η συζήτηση όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας μπορεί να ξεκινήσει από το α και να τελειώσει όχι στο ω, αλλά δεν ξέρω ποιον άλλο γράμμα θα μπορούσε, αν μπορούσε να έχει το ελληνικό αλφάβητο, να τέλειωνε κάπου εκεί. Δεν υπάρχουν περιορισμοί. Και όμως έχω να πω ότι αυτό που έχει αναπτύξει εταιρικά ο Λευτέρης είναι ένα πράγμα το οποίο μπορώ να πω ότι είναι unique για τα κυπριακά δεδομένα όσον αφορά τα θέματα κυβερνοασφάλειας και γενικά ασφάλειας δικτύων. Το να είσαι τόσο εξειδικευμένος σε ένα συγκεκριμένο τομέα πιστεύω δεν είναι κάτι που το παρέχουν όλοι. Μάλιστα. Ως άνθρωπος που τον γνωρίζετε 18 χρόνια, φαντάζομαι ξέρετε και τα καλά του και τα παράξενα του και τα όλα του. Θα μπορούσα να πω... Ό,τι θέλετε μπορεί να πείτε, σας ακούει, είναι εδώ και χαμογελάει. Κακά, αλλά τα 100 του καλά επισκιάζουν όλα του τα κακά.
Οπότε το πιο σημαντικό, αστειευόμενος πάντα βέβαια, το πιο σημαντικό είναι ότι με τους συνεργάτες του υπάρχει πάντα και το θέμα εμπιστοσύνης, αλλά και πιο πολύ το θέμα υπευθυνότητας, το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο σπάνια βρίσκεις σε ανθρώπους, να υπάρχει αυτή η υπευθυνότητα και να είναι τόσο consistent, μου διαφεύγει η κυπριακή λέξη, αλλά να είναι τόσο συνεχόμενα και τόσο τέλος πάντων σε ακρίβεια το θέμα συνεργασίας. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Θέλετε να του πείτε κάτι? Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά, Λευτέρη. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Μανώλη. Καλησπέρα, καλό βράδυ να έχετε. Συνέχεια, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Να μου επιτρέψεις πριν προχωρήσουμε στη δική μας την κουβέντα, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Εδώ βλέπω για τους ανθρώπους που θαυμάζεις, που θέλω να σε ρωτήσω και είναι πολύ και συμφωνώ με πολλά από αυτά. Θα πάμε στην Αθήνα. Εκεί κοντά μας μέσω Skype είναι ο καλός σας συνεργάτης, ο Πάνος ο Παπανικολάου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είναι η Αθήνα? Η Αθήνα είναι βροχερή σήμερα, είμαστε καλά. Και είμαι και ιδιαίτερα χαρούμενος, μια που θα αναφερθώ στο συγκεκριμένο κύριο και φίλο μου απέναντι που βλέπω. Τον βλέπετε, το οποίο σας παρακολουθεί. Φυσικά. Λοιπόν, πέστε μας έτσι λίγο, είσαστε συνεργάτες, έτσι είσαστε στην Αθήνα εσείς αυτή τη στιγμή και μας παρακολουθείτε μέσω Skype. Να πούμε έτσι λίγο για τον άνθρωπο Ελευθέριο Αντωνιάδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος της πρωτοπορίας, θα μου επιτραπεί ο όρος. Καταρχήν, εδώ θα ήθελα να διαφοροποιηθώ λίγο. Τον Λευτέρη, τον αγαπητό και φίλο Λευτέρη, τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Και θέλω να μιλήσω προσωπικά και να τον ευχαριστήσω για τη φιλία που έχουμε τα τελευταία 20 χρόνια μαζί. Και μετά θα σας μιλήσω για τον επιχειρηματία και πρωτοπόρο Λευτέρη Αντωνιάδη. Λοιπόν, ο Λευτέρης θεωρώ ότι ο κόσμος καλό είναι να γνωρίζει ότι είναι ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος με όραμα και στόχους, με ισχυρή θέληση. Και πάνω απ' όλα είναι ένας πάρα πολύ καλός φίλος και συζητητής με χιούμορ, ειλικρινής και σύμβουλος. Αυτό το σύμβουλος ισχύει όχι μόνο στα πλαίσια μιας φιλίας, αλλά στα πλαίσια και της συνεργασίας, ακόμα και στους υφισταμένους υπαλλήλους που δουλεύουμε όλοι σε αυτή την εταιρεία που έχει, που πρωτοπορεί στο κομμάτι αυτό το οποίο έχει αναπτύξει στο cyber security. Σύμβουλος, το χρησιμοποιήσετε αυτό τον όρο. Θα σας παρακαλούσα, αν είναι εύκολο, να κατεβάσετε λίγο την κάμερα προς τα κάτω, έτσι ώστε να βλέπουμε έτσι ολόκληρο το πρόσωπό σας πολύ πολύ καλύτερα. Τέλεια. Λοιπόν, ο σύμβουλος, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διπλά ακούει, έτσι, ακούει. Είναι σημαντικό το ακούει και δίνει και συμβουλές, αλλά παίρνει και τη δική σας την άποψη. Σωστό. Σωστό. Φυσικά, από τη θέση που βρίσκεται, είναι αρκετά δύσπιστος. Εγώ θα έλεγα ένα από τα μειονεκτήματά του και προτερήματα όμως ταυτόχρονα, αλλά άλλο πώς θα το δει κάποιος. Διότι πρέπει να πείσεις το Λευτέρη, να του αποδείξεις ότι αυτό που λες και να του αλλάξεις φυσικά τη γνώμη, ότι και θα το αποδεχτεί, γιατί είναι άνθρωπος συζητήσιμος, με παιδεία και ειλικρινής. Μπορεί να ακούσει τις απόψεις σου και να αλλάξει και αυτός τη δικιά του εικόνα ή θέση. Αν τον πείσεις όμως με επιχειρήματα, έτσι. Εννοείται. Είναι κάτι που απεχθάνεται κάποιος να πετάει το παλάκι και να, χωρίς επιχειρήματα και να λέει θα ήθελα αυτό ή έτσι πρέπει να γίνει. Πρέπει να επιχειρηματολογήσεις μαζί του και νομίζω αυτό είναι και κάτι που το κάνει ξεχωριστό, γιατί σας είπα, είναι συζητητής, είναι και σύμβουλος, θα σε ακούσει, θα σε βοηθήσει και όλους τους ανθρώπους. Είναι αρκετά ευαίσθητος, άλλη μια λέξη που είναι χρήσιμο να αναφερθώ. Και πάνω απ' όλα είναι και φιλάνθρωπος που μοιράζεται αρκετά πράγματα με όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Στην παρέα πώς είναι? Γιατί ακούσαμε το κομμάτι επιχειρηματίας, σύμβουλος κτλ. Στην παρέα πώς είναι? Αναφέρθηκα και προηγουμένως με μια λέξη, είναι φίλος, συζητητής, χιούμορ. Είναι η ψυχή της παρέας, ας πούμε. Θα πει ένα αστείο, ένα ανέκδοτο, κάτι, θα πειράξει κάποιον, ας πούμε. Θα πει. Ναι, θα το κάνει και αυτό. Περισσότερο όμως θα αναπτύξει συζητήσεις υψηλού περιεχομένου σε θέματα διαφορά, λόγω των πολλών γνώσεων που έχει και της αναλυτικής, κατά κάποιο τρόπο, θέσης του και τοποθέτησης και τεκμηρίωσης. Όπου χρειαστεί, είναι στο χιούμορ, είναι ο άνθρωπος της παρέας, θα μπορούσε να πει κάποιος σε έναν βαθμό.
Μάλιστα. Είναι δύο αλληλένδετα πράγματα που όλοι πρέπει να βλέπουμε, και τον άνθρωπο και τον επιχειρηματία. Νομίζω έχει και τα δύο χαρακτηριστικά αυτά ο Λευτέρης. Είναι σημαντικό μέλος της κοινωνίας, είναι πρωτοπόρος, αλλά είναι ταυτόχρονα και επιχειρηματίας. Μάλιστα. Η ιδέα του και η πρωτοπορία του είναι λίγο, θα έλεγα, αυτό που ονομάζουμε και σήμερα και εκτός συνόρων. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου. Τα χαιρετίσματά μας από την επίσης βροχερή Κύπρο. Okay, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλό βράδυ να έχετε. Συνεργάτες, άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα σας, γιατί γενικά είσαστε και άνθρωπος της ομάδας, έτσι, team leader. Για να δημιουργήσεις κάτι σημαντικό πρέπει να έχεις υπομονή, επιμονή και αξιόλογους συνεργάτες. Διαφορετικά δεν μπορείς να το κάνεις. Μπορεί να έχεις τις καλύτερες ιδέες. Αν δεν έχεις όραμα και πολύ καλούς αξιόλογους συνεργάτες, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δίνεις όμως βήμα στους συνεργάτες, τους ακούς, μπαίνεις στη διαδικασία να συζητήσεις μαζί τους. Όλη μέρα συζήτα. Η συζήτηση είναι πάνω στο τραπέζι συνεχώς. Όπως είπε και ο συνάδελφος, ο Πάνος και φίλος, είναι ότι αν θες να με πείσεις για κάτι, έλα με τα επιχειρήματα σου, γιατί θα σου κάνω ερωτήσεις. Μάλιστα. Και οι ερωτήσεις που θα κάνω είναι για να δω το πόσο σκεφτήκες και πού θα το εντάξουμε. Δεν κάνουμε κάτι απλώς για να κάνουμε κάτι. Κάνουμε κάτι το ουσιαστικό, το οποίο να συντρέξει με τα άλλα πράγματα που κάνουμε. Μάλιστα. Θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε και αγάπες εδώ και πολλά πολλά άλλα. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε γρήγορες διαφημίσεις εδώ στην τηλεόραση Capital και σε πολύ πολύ λίγο θα είμαστε κοντά σας για το δεύτερο μέρος. Εκπομπή προσωπικότητες εδώ στην τηλεόραση Capital. Δεύτερο μέρος, ο επιχειρηματίας Ελευθέριος Αντωνιάδης είναι εδώ μαζί μας. Δεύτερο μέρος, είπαμε πολλά πράγματα, αλλά δεν είπαμε αυτό το οποίο, εκτός από τη δουλειά, και θέλω να μιλήσουμε για τη δουλειά, η οποία ονομάζεται ασφάλεια πληροφοριών. Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι σημαίνει ασφάλεια πληροφοριών, γιατί ακούμε ότι πολλές φορές διέρευσαν οι κάρτες μας ή τα στοιχεία των καρτών μας ή οι λογαριασμοί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οτιδήποτε τέλος πάντων, γιατί τα πάντα χρειάζονται κωδικούς πλέον για να μπορείς να μπεις. Άρα είναι μεγάλη κουβέντα αυτή η ασφάλεια πληροφοριών. Να εξηγήσουμε λίγο του κόσμου τι ακριβώς είναι αυτό που ονομάζεται ασφάλεια πληροφοριών. Καταρχήν, ασφάλεια πληροφοριών αφορά όλους μας. Mm-hmm. Από ένα σπίτι μέχρι και ένα οργανισμό. Γιατί αν πούμε για ένα σπίτι που σήμερα ακόμα δεν είμαστε εκεί, αλλά στα επόμενα τρία χρόνια θα είμαστε τρία-τέσσερα, όλες οι ηλεκτρικές συσκευές θα είναι έξυπνες. Άρα θα είναι συνδεδεμένες σε ένα δίκτυο, τα οποία θα παίρνουν πληροφόρηση από τον κατασκευαστή και θα δίνουν φυσικά πληροφόρηση στον αυτόν που την έχει. Mm-hmm. Εντάξει. Το πλυντήριο, το ψυγείο, όλα. Δηλαδή, το air condition, τηλεόρασή μας, όλα. Όλα. Εσύ θα μπορείς από το κινητό σου να τα διαχειριστείς και θα σου δίνουν πληροφορίες για το αν τώρα είναι ξεκινημένα, αν δουλεύουν, πώς δουλεύουν, αν έχουν κάποιο πρόβλημα. Το ίδιο θα παίρνουν και καινούργια αναφορές από τον κατασκευαστή. Δηλαδή, αν υπάρχουν κάποια updates, θα είναι ενωμένος με τον κατασκευαστή μέσα πάνω σε ένα δίκτυο, το οποίο θα παίρνει όλες αυτές τις αναβαθμίσεις. Ή ακόμα, αν έχει ένα πρόβλημα, θα μπορεί να το βρει ο κατασκευαστής και να το φτιάξει χωρίς εσύ να ξέρεις τίποτα. Άρα, αυτές όλες οι συσκευές που θα είναι πάνω σε ένα δίκτυο, που το δίκτυο μας θα είναι ενωμένο πάνω σε ένα άλλο δίκτυο, φανταστείτε αν εγώ, το καλοκαίρι, που είναι 40 βαθμούς, σαν γείτονα δεν σε πάω, δεν σε γουστάρω, μπαίνω μέσα και σου κλείνω όλα. Και air conditions και όλα. Άρα στο τέλος της μπαίνω μέσα, εννοείται μπαίνω μέσω του διαδικτύου απλά για να καταλάβει σπάζω, ο κόσμος. Σπάζω ναι, τον κωδικό, τον κωδικό ή αν δεν έχεις κάτι να προφυλάξεις το δικό σου δίκτυο που υπάρχουν συσκευές για την προφυλάξη του δικού σου δικτύου, του μικρού δικτύου του σπιτιού, τότε εγώ θα μπορώ να διεισδύσω μέσα
και να επιχειρήσω, να αλλάξω, να σταματήσω το air conditioning, να σταματήσω το νερό, να κάνω δολιοφθορά. Μάλιστα. Ναι, ναι. Για άλλες μεγάλες επιχειρήσεις τώρα είναι πολύ πιο μεγάλο το πρόβλημα. Όλες οι πληροφορίες που έχουμε είναι σε ψηφιακή μορφή. Άρα από τη στιγμή που είναι ψηφιακή μορφή, υπάρχουν σε εξυπηρετητές, σε σερβες που λένε. Mm-hmm. Άρα αυτοί οι σερβες γίνονται access από διάφορους, και από τους εργαζόμενους και από πελάτες μέσω του διαδικτύου. Άρα, ας πάμε σε μια τράπεζα. Μια τράπεζα έχει όλα τα προσωπικά μας στοιχεία και τα πληροφορίες των λογαριασμών που έχουμε και τα λεφτά μας. Άρα, κάποιος από έξω, αν καταφέρει και διεισδύσει μέσα σε μια τράπεζα, τι θα κάνει? Μπορεί να ζήσει το δάνειο. Ας πούμε. Καλό αυτό. Μπορεί να ζήσει το δάνειο. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα το ήθελαν αυτό. Ναι, αλλά ναι, αυτό είναι ένα μικρό. Φανταστείτε τώρα να πάρει όλη αυτή την πληροφόρηση, μετά να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς των πελατών, να μεταφέρει λεφτά από ένα λογαριασμό σε άλλο. Και το χειρότερο από όλα ότι όλες αυτές την πληροφόρηση που θα πάρει για τον κάθε ένα από εμάς θα τη μεταπουλήσει σε τρίτους. Μάλιστα, γιατί η πληροφορία πλέον είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Έχει αξία και στον dark, στον dark web, που είναι μια άλλη συζήτηση, δεν κάνω μια φορά. Δηλαδή, το ίντερνετ που βλέπουμε σήμερα είναι μόνο το 5% το τι υπάρχει. Υπάρχει ένα άλλο ίντερνετ το οποίο θέλεις ειδικό τρόπο να το κάνεις access. Εκεί μέσα είναι που πουλούνται όλα. Μπορείς να βρεις ό,τι θες εκεί μέσα. Άρα εκεί παίρνω την πληροφορία και μετά την μεταπουλάω. Παραδείγματος χάρη, μια credit card η οποία μπορεί να περάσει και να κάνει authorization για ένα send, στον dark web πωλείται από 5 μέχρι 25 δολάρια. Φανταστείτε να έχετε access εσείς σε 50.000 κάρτες. Μάλιστα. Πόσα λεφτά μπορείτε να πάρετε με... Μάλιστα. Με δολιοφθορά φυσικά, λάθος. Μάλιστα. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι να διεισδύσεις σήμερα. Mm-hmm. Άρα έρχεστε εσείς και ασφαλίζετε με κάποιο τρόπο αυτή όλη την πληροφορία. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα? Καταρχήν παρέχουμε υπηρεσίες που ξεκινούν το να πώς θα διασφαλίσουμε το δικτυακό κομμάτι, τους εξυπηρετητές και μετά, ας το πούμε, τα λογισμικά που τρέχουν πάνω στους εξυπηρετητές. Και μετά, εκτός από αυτό ότι εμείς θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε αυτή τη λύση, μετά μπορούμε να παρακολουθούμε όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε βάλει επί 24/7. Είναι και πώς ξεκινήσαμε. Δηλαδή, είναι μια υπηρεσία που ονομάζεται Managed Security Services, η οποία το τι κάνει, 24/7 παρακολουθάμε πελάτες από 29 χώρες. Σήμερα έχουμε 29 χώρες. Mm-hmm. Το οποίο βλέπουμε. Αν βλέπουμε κάποιος ο οποίος προσπαθεί να διεισδύσει, να σπάσει δηλαδή κωδικούς ή να σπάσει το δίκτυο για να πάρει πρόσβαση στα στοιχεία, τότε εμείς είτε παίρνουμε actions, δηλαδή μπορούμε να πάρουμε actions εκτός ο πελάτης και να μην το ξέρει, δηλαδή μας δίνει την εξειδόνηση να πάρουμε actions 3 το πρωί, που θα το βρούμε τώρα. Άρα παίρνουμε actions για να σταματήσουμε. Φυσικά κλείνουμε την πόρτα. Κλείνουμε την πόρτα, τον αφήνουμε έξω και το πρωί ενημερώνουμε τον πελάτη. Μάλιστα. Αυτή όλη η κωδική που χρησιμοποιούμε σήμερα, γιατί οι περισσότεροι το βλέπω από το κινητό μας πολύ πολύ απλό, 1, 2, 3, 4, έτσι, ή 0000, που είναι το πιο εύκολος κωδικός. Τι θα συμβουλεύατε εσείς στον κόσμο, τον απλό κόσμο ο οποίος μας παρακολουθεί, τι κωδικούς θα βάλει σε αυτά τα πράγματα? Αυτό που λέω στον κόσμο είναι να πάρει μια φράση και να πάρει τα πρώτα γράμματα από κάποια φράση. Ωραίο αυτό. Που θέλει να θυμάται. Ναι. Και στο τέλος ή μπροστά πίσω να βάλει κάποια ερωτηματικά, ώστε άμα ξέρω μια φράση, δηλαδή μια φράση που έχω στο μυαλό μου, άμα πάρω τα πρώτα ή τα δεύτερα γράμματα αυτής της φράσης, κάνω ένα κωδικό που είναι πολύ δύσκολο να σπάσει. Όπως ο Άλμπερ Άινστάιν λέγεται εδώ, ότι η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση. Έτσι. Και νομίζω το πιστεύω. Όχι, το νομίζω. Είμαι σίγουρος ότι το πιστεύετε αυτό. Είναι κάτι που το λέω σχεδόν σε όλους μου τους καλούς συνεργάτες. Δηλαδή, άμα δεν έχεις φαντασία, δεν μπορείς να δημιουργήσεις. Όλα αυτά που οραματιστήκατε με τον κύριο Καπονίδη τότε, το 1982, ήταν στην σφαίρα της φαντασίας? Δηλαδή, το συζητούσατε με κάποιους και σας έλεγαν αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να γίνουν, ας πούμε. Ήτανε φαντασία αυτό το πράγμα, αλλά εσείς ξέρατε ότι θα γίνει πραγματικότητα όλο αυτό που περνάτε τώρα και που ζείτε τώρα? Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, το μέλλον δεν μπορείς να το προσδιορίσεις. Βλέπεις το παρόν και βλέπεις το μυαλό σου που μπορεί να φτάσει. Άρα το μυαλό σου σε καθοδηγεί που μπορείς να φτάσεις. Και μετά ξεκινάς από ένα σημείο και μπορείς να πας σε 10 μετά. Δηλαδή, όταν λέμε για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όταν ξεκίνησα
Όταν αγοράσα τον πρώτο υπολογιστή, για να καταλάβετε, τον ξεκινούσα και τον έβλεπα. Δεν ήξερα τι να κάνω. Έδωσα 350 λίρες, το ξεκινούσα, έμπαινε σε ένα prompt και έμενε. Και δεν ήξερα τι να κάνω. Περίμενα 4 μήνες για να πάρω ένα βιβλίο από την Ελλάδα. Για να ξεκινήσω να διαβάζω. Δηλαδή. Αυτά τα πράγματα τώρα δεν υπάρχουν. Είναι κάτι το οποίο απλά μπαίνεις στο ίντερνετ και τα κατεβάζεις και τα λοιπά. Αλλά από τους ανθρώπους που θαυμάζετε εδώ και βλέπω, εκτός από τον Άλμπερτ Άινστάιν, άλλοι... Ένας άνθρωπος που πολλοί κόσμοι δεν το ξέρουν είναι ο Μιχάλης ο Δερτούζος. Πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Ήταν στο MIT, ήταν lab director του MIT Lab που... Στη Μασαχουσέτη, να πούμε. Το MIT Lab είναι αυτό που καθορίζει τις τεχνολογίες των επόμενων 20 χρόνων. Mm-hmm. Όχι στην ολότητά του, αλλά το 80% απορρέει από εκεί, από ιδέες που βγαίνουν από αυτό το Lab. Mm-hmm. Εγώ τον γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν gifted, πάρα πολύ gifted, πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος και βλέπει πολύ μπροστά του. Για να καταλάβετε, είχε γράψει ένα βιβλίο What It Will Be, το οποίο το έγραψε πριν 30 χρόνια. Και έλεγε τι θα γίνει στα επόμενα 30 χρόνια. Άρα είδατε ότι η φαντασία τελικά ή η διορατικότητα ή η γνώση κάποιων ανθρώπων μπορούν να τα φέρουν στο σήμερα. Κάποιους άλλους ανθρώπους, εκτός από τον κύριο Δερτούζο. Εντάξει, τους πρόσφατους, ο Έλον Μάσκ είναι οραματιστής, mm-hmm. μου αρέσει. Δηλαδή δεν αρκείται στα πράγματα που είναι δεδομένα. Έχει ξεφύγει. Φυσικά ο Steve Jobs... Είναι μια προσωπικότητα μεγάλη. Έχει αλλάξει τον κόσμο που ζούμε. Τον έχει αλλάξει εξ ολοκλήρου. Και αυτός ο άνθρωπος ξεκίνησε και έλεγε θα κάνω αυτό το πράγμα. Έβρισκε μια ομάδα μικρή 3-4 άτομα και μετά το έκανε. Άλλες οι συνθήκες στην Αμερική ή σε μεγάλες κοινωνίες παρά στην Κύπρο. Στην Κύπρο είναι πολύ δύσκολο πράγμα να πεις σήμερα το πρωί κάνω κάτι και αποφασίζω και το κάνω. Θα μπορούσατε να μείνετε στην Αμερική μόνο και μόνο για αυτό το λόγο? Δεν έχω μετανιώσει ποτέ στη ζωή μου τις αποφάσεις που έχω πάρει. Μάλιστα. Και... Αυτό είναι ωραίο να το λέει κάποιος. Εντάξει. Όχι. Το να έρθω πίσω στον τόπο μου ήταν μια απόφαση εμένα και του συντρόφου μου, της γυναίκας μου σήμερα. Το ήθελαμε να έρθουμε πίσω. Γιατί ήθελαμε να κάνουμε οικογένεια. Στην Αμερική θα είχα έπαρση, θα έκανα πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν θα είχα, most probably, δεν θα είχα οικογένεια όπως την έχω σήμερα. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι ότι σε όλες τις αποφάσεις που έχω πάρει στη ζωή μου μέχρι σήμερα, η γυναίκα μου είναι εκεί και με στηρίζει. Άρα ένα κομμάτι αυτού του access που μιλάτε, το οφείλω στη γυναίκα μου. Η οποία ασχολείται με τι, ασχολείται με τον τομέα σας? Ή... Ασχολείται με τον τομέα μας, αλλά όχι στην εταιρεία που έχω. Mm-hmm. Κάπου αλλού. Άρα αν έχεις ανθρώπους που πιστεύουν σε εσένα και σε στηρίζουν, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα και δεν σε σταματάνε. Πολλές φορές πολλοί άνθρωποι πάνε να κάνουν κάτι και σου λένε: Όχι, δεν είναι καλή ιδέα αυτό, μα τι θα κάνεις αυτό, άστο αυτό. Ή δεν πρόκειται να πετύχει. Ή δεν πρόκειται να πετύχει, ή οτιδήποτε. Και όμως, εμείς κάναμε τη διαφορά. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από το μηδέν και βάλαμε την Κύπρο στο παγκόσμιο χάρτη της τεχνολογίας. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα και θα το συζητήσουμε σε λίγο. Θα μου επιτρέψετε να πάμε στη Χριστιάνα Κοζάκου, είναι συνεργάτη σας. Και αυτά σας λέει, κυρία Κοζάκου, ότι βάλαμε την Κύπρο στο χάρτη της τεχνολογίας εκεί και επιμένει για αυτό το πράγμα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τον ακούτε με πόση αγάπη τα λέει όλα αυτά? Συνεχώς τα λέει όλα αυτά. Αυτά είναι που μας λέει καθημερινώς. βασικά, εντάξει, όταν δουλεύεις με τον Λευτέρη, πρέπει να είσαι έτοιμος να κάνεις αυτό που θεωρούν όλοι αδύνατον. Αλλιώς δεν μπορείς να δουλεύεις μαζί του. Μάλιστα, μεγάλη κουβέντα και αυτή. Τελικά έχουμε γράψει πολλές μεγάλες κουβέντες σε αυτή την εκπομπή απόψε. Είμαι σίγουρη. Άρα πώς είναι να δουλεύεις με τον Ελευθέριο εδώ, το οποίο λέτε Λευτέρη εσείς, έτσι, το επίσημο όνομα του Ελευθέριου? Λευτέρη, ναι, mm-hmm. Λευτέρη το λέμε. Λοιπόν, νομίζω η λέξη που θα χαρακτήριζε είναι η πρόκληση, είναι μια μεγάλη πρόκληση. Συνέχεια βασικά αναζητά το κάτι το διαφορετικό, συνέχεια να ζητάς να κάνεις αυτό που την ώρα που σου ζητάει κάτι ο Λευτέρης λες, εντάξει, okay, αυτό δεν γίνεται. Δεν το λες τον ίδιο, το λες από μέσα σου. Λες αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει, πρέπει να φεύγεις από εκεί και αρχίζεις και σκέφτεσαι πώς μπορείς να το κάνεις. Και ξαφνικά με ένα μαγικό τρόπο βρίσκεις τον τρόπο και το κάνεις. Και λες, okay,
Άρα έκανα ακόμα κάτι που πριν θεωρούσα αδύνατο. Οπότε νομίζω αυτό είναι κάτι που γίνεται συνέχεια από την πρώτη μέρα που ήρθα. Είναι κάτι όμως το οποίο σε κάνει και σε ένα καλύτερο άνθρωπο, πρώτον και κύριον, και καλύτερο επαγγελματία, έτσι. Γιατί κάποια πράγματα που δεν πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε, αμέσως υλοποιούνται. Δεν είναι μαγικός ο τρόπος, είναι... Πώς θα το χαρακτηρίζαμε αυτόν τον τρόπο? Μια οργάνωση, μια διορατικότητα, μια κάτι τέλος πάντων. Έτσι. Δεν γίνονται τα πράγματα όλα μαγικά, δεν είναι κουμπάκι και πατάς και βγαίνει. Πρέπει να μπορείς να συναρπάσεις τον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν κάνεις, να το πω στα αγγλικά, engage τον κόσμο. Ναι. To motivate. To motivate, ναι. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις. Μάλιστα. Πρέπει οι άνθρωποι που είναι γύρω σου είναι η δύναμη σου. Άρα, αν δεν μπορείς να κινητοποιήσεις αυτούς όλους τους ανθρώπους ώστε να τους πάρεις κάπου και όχι μόνο να τους πάρεις εσύ. Στην πορεία θα σου πούν αυτοί και αυτοί θα βοηθήσουν που θα πάμε. Δηλαδή, όταν είναι το καράβι στον ωκεανό, αυτοί δεν κάθονται πίσω και βλέπουν και λένε «Α, εντάξει, ο καπετάνιος πάρει μας». Είναι μαζί σου. Mm-hmm. Όταν τους κάνεις engage και είναι μαζί σου, μάλιστα, μπορείς να κάνεις τρομερά πράγματα. Mm-hmm. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι βλέπεις ότι ο ίδιος το πιστεύει. Οπότε είναι οτιδήποτε ζητάει, οτιδήποτε οραματίζεται. Οπότε ταυτόχρονα αυτόν από μόνο του είναι αρκετό για να σε εμπνεύσει, να βρεις τον τρόπο να πας κι εσύ εκεί που έχει οραματιστεί. Νομίζω και εννοείται αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι φυσικά και βοηθάει μας τους ίδιους να γινόμαστε καλύτεροι, να βγαίνουμε συνεχώς εκτός comfort zone μας, γιατί είναι κάτι το οποίο αν δεν κάνεις δεν μπορεί να πετύχεις πράγματα, δεν μπορείς να βελτιωθείς. Οπότε είναι μια πρόκληση την οποία όμως αναζητάς και νομίζω πρέπει όλοι να αναζητούμε. Και για συνόδευση συγκεκριμένα είναι μέρος της κουλτούρας μας. Δηλαδή συνέχεια αναζητούμε τις προκλήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Αν δεν βαριέστε κιόλας. Αν τη δεδομένη στιγμή είναι αυτό που ψάχνουμε για να κάνουμε το κάτι παραπάνω συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβασή σας. Καλό βράδυ να έχετε. Επίσης. Και αφού ανάφερε και την νότηση, να πούμε ότι είναι η πρώτη κυπριακή εταιρεία που κατάφερε να συμπεριληφθεί. Πού ακριβώς? Στο Magic Quadrant της Gartner. Δηλαδή, να το εξηγήσουμε έτσι λίγο. Η Gartner είναι μια εταιρεία που αξιολογεί εταιρείες τεχνολογίας. Mm-hmm. Δηλαδή, έχεις ένα προϊόν, μπορείς να στείλεις ένα email, πας στο website τους, γεμίζεις μια φόρμα και λες: έχω ένα προϊόν που θεωρώ είναι αξιολόγιο και θέλω να το παρουσιάσω. Mm-hmm. Αν αυτοί αποφασίσουν ότι θέλουν να το δούνε, τότε θα γίνει μια διαδικτυακή παρουσίαση για να δούνε το προϊόν σου. Σε αυτό το Magic Quadrant για τη συγκεκριμένη τεχνολογία που έχουμε φτιάξει εμείς, ήταν τα τελευταία 3 χρόνια εμείς, κάναμε παρουσιάσεις σε αυτούς. Δηλαδή παρουσιάζεται το προϊόν σας. Το προϊόν μας. Τι έχετε... Όχι, βλέπουν αρκετά πράγματα, αλλά το ουσιαστικά είναι ότι είναι το ability to execute, δηλαδή αυτά που λες να τα κάνεις mm-hmm. στο χρονικό διάστημα, και ότι υπάρχει καινοτομία μέσα στο προϊόν σου σε σύγκριση με παγκόσμια προϊόντα. Όχι με τοπικά προϊόντα. Ναι. Δεν κρίνεσαι τοπικά. Αυτό μιλάμε για παγκόσμιους παίχτες που παίζουν σε αυτό το πράγμα. Φέτος μας αναγνώρισαν σαν ένας από τις καλύτερες 20 εταιρείες στον κόσμο. Σε αυτό που κάνουμε. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Πάρα πολύ περήφανος. Το πιστεύατε, το περιμένατε αυτό το πράγμα? Σίγουρα. Το 2012 το είχα ανακοινώσει και σε παρουσίαση. Ότι? Ότι σε μια παρουσίαση είχαμε στο Hilton εταιρική παρουσίαση, είχαμε καλέσει πελάτες. Εκτός που τους ανακοίνωσα ότι είμαστε στη διαδικασία να φτιάξουμε αυτή την τεχνολογία, είναι ονομάζεται CM, είναι Security Information Event Management, δηλαδή παίρνει αναφορές από όλες τις συσκευές, τις αναλύει σε πραγματικό χρόνο και σου λέει αν πάει κάτι στραβά. Mm-hmm. Εκτός που είπε ότι θα κάνουμε αυτό το προϊόν, του είπε ότι θα πάμε και στην Gartner. Μελετημένα πράγματα, ρυθμισμένα, σωστά, για να έρθουν ένα σωστό αποτέλεσμα, έτσι. Δεν με σταματάει τίποτα. Μάλιστα. Βάλω κάτι στο μυαλό. Σε αυτή την ομάδα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι όμως, έτσι. Κάτι αυτό είπα χωρίς αξιόλογους συνεργάτες. Λίγο, αν θέλετε, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, αφού είναι ομάδα, είδαμε κάποιους από τους συνεργάτες σας. Καταρχήν σήμερα είμαστε 152 άτομα. Μάλιστα. Όλη αυτή η γνώση διοχετεύεται μέσα στο προϊόν. Οι πιο στενοί μου συνεργάτες σήμερα είναι ο συνεδρός μου, ο Χρήστος Ονουφρίου, mm-hmm. που με ανέχεται και τον ανέχουμε.
Έχει την ίδια ιστορία μαζί σας, την ίδια λόξα, την ίδια, την ίδια τρέλα, εγώ θα έλεγα, χαριτολογώντας. Ναι, γι' αυτό είμαστε μαζί για τα τελευταία 20 χρόνια. Μάλιστα. Οι πιο στενοί μου συνεργάτες είναι η Χριστιανά, η Πολίνα, που είναι οι γυναίκες στην εταιρεία είναι, έχουν ψηλές θέσεις. Mm-hmm. Okay. Άρα έχουμε την Πολίνα, έχουμε τη Χριστιανά, έχουμε τον Μάριο που είναι υπεύθυνος για το software development. Mm-hmm. Έχουμε την Ειρήνη που ακόμα είναι υπεύθυνη για το προϊόν. Έχουμε τον Σπύρο που είναι ο αρχιτέκτονας, είναι αυτός που τρώει και πιο πολύ ξύλο από όλους. Μάλιστα. Χαριτολογώντας. Ναι, 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 πάντα, ναι. Λοιπόν, μετά έχω τον Χαράλαμπο τον Ιωαννίδη, έχω τον Κωνσταντίνο που ξεκίνησε μαζί μου. Είναι μαζί μου για τα τελευταία 20 χρόνια, από τους πρώτους. Mm-hmm. Έχω τον Ανδρέα τον Κωνσταντινίδη. Mm-hmm. Ο οποίος δεν ασχολείται μόνο με την τεχνολογία, αλλά και με τη μουσική. Μάλιστα. Μάλιστα. Το γνωρίζω γι' αυτό. Ναι. Στην Ελλάδα έχω τον Γιώργο Σιλαϊδή που ήταν ο πρώτος εργαζόμενος του γραφείου της Ελλάδας το 2005. Έχω τον Φίλιππα τον Καλσάδη, μπορώ να συνεχίσω. Πολύ, 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 πολύ. Εκτός όμως από τη δουλειά, είναι και ο ελεύθερος χρόνος. Υπάρχει ελεύθερος χρόνος, δηλαδή ακούτε μουσική, ας πούμε. Πάτε, ταξίδια πάτε σίγουρα, είμαι σίγουρος, γιατί κάθε φορά που μιλούσαμε για να κανονίσουμε αυτή τη συνέντευξη, ήσασταν και σε ένα σημείο του πλανήτη. Άρα, μουσική ακούτε. Είμαι σίγουρος ότι ο Ανδρέας θα σας μίλησε λίγο στην ναι, μουσική. Ναι, σίγουρα. Η μουσική μου αρέσει πάρα, πάρα πολύ και όταν δουλεύω, ακούω μουσική. Mm-hmm. Στο αεροπλάνο, ακούω μουσική. Όταν γυμνάζομαι, ακούω μουσική. Στη μηχανή, όταν οδηγώ τη μηχανή, ναι. Ακούω μουσική. Α, είμαστε και μηχανόβοι δηλαδή. Ναι. Καταρχήν, το αγαπημένο μου συγκρότημα heavy metal είναι το AC/DC. Καταφέρετε να τους δείτε έτσι λίγο. Σίγουρα. Στην Αμερική, δύο φορές. Μία φορές. Στην Ελλάδα και μία στην Αμερική. Α, και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα που ήρθαν τους είδα. Ναι. Εντάξει, έχω. Αν πάω και ο καλύτερος λαϊκός τραγουδιστών των εποχών για μένα είναι ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Mm-hmm. Είναι και ο ξάδερφος τώρα, Δημήτρης Μητροπάνος, ο οποίος τραγουδάει. Είναι αρούλης. Και έχουν παρόμοια. Δεν έχουν ακριβώς τη διαφωνία, αλλά έχουν παρόμοια. Και εκείνος Μητροπάνος. Και Δημήτρης κιόλας. Okay. Από musical, ας το πούμε, mm-hmm. Phantom of the Opera. Είναι το κάτι είδατε. Που το είδα τρεις φορές, μου αρέσει συνεχώς, είναι συναρπαστικό, με συναρπάζει. Εντάξει, ο Λουτσιάνι, ο Παπαρότσι, μου αρέσει να ακούω τα τραγούδια του. Ναι, εκπληκτικός. Να μην πω στο pop rock που είναι Tears for Fears, Queen, Pink Floyd, μου αρέσουν αυτές. Μάλιστα. Σ' ακούω. Είναι κάτι το οποίο, ένα μήνυμα εγώ κλείνοντας θέλω να δώσουμε έτσι προς τον κόσμο ο οποίος μας παρακολουθεί, ο οποίος έχει όραμα, έχει δύναμη, κάτι τον τραβάει προς τα πίσω όμως. Τι να του πούμε αυτού του κόσμου. Καταρχήν, αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να δημιουργήσουν είναι αυτοί που κάνουν το μεγάλο βήμα. Πρέπει να πάρουμε ρίσκα και να μην αφήσουμε οποιοδήποτε με τα αρνητικά του σχόλια να μας τραβάει πίσω. Αυτό που κάποιος έχει οραματιστεί να κάνει, πρέπει να προσπαθήσει να το κάνει. Πολλές φορές όμως οι φίλοι μας προσπαθούν να μας αποτρέψουν στο να ίσως να κάνουμε κάτι το οποίο δεν θεωρούν ήδη σωστό κτλ. Προσπαθούν να μας προστατεύσουν σε εισαγωγικά, έτσι ή όχι. Το 2002 που θα ξεκινούσα την Οδυσσή, κάποιοι φίλοι, γνωστοί, συγγενείς μου έλεγαν «Είσαι τρελός, θα κάνεις ασφάλεια αφού τα σπίτια μας και τα αυτιά μας είναι ανοιχτά ένα κλειδιά βάν». Και σου είπα εγώ «Θα το κάνω». Μάλιστα. Το 2010 όταν ανακοινώσαμε να κάνουμε το προϊόν και συνεργάτες μου από την εταιρεία μου έλεγαν «Είσαι τρελός, πού θα κάνουμε εμείς μια μικρή Κύπρος, πού θα κάνουμε εμείς αυτό το πράγμα, πώς». Τελικά ίσως χρειάζεται λίγο και στις επιχειρήσεις αυτή η τρέλα. Για να πάμε λίγο πιο μπροστά. Πρέπει να τολμάς. Με αυτό θα κλείσω. Και θέλω να κλείσω με αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στις προσωπικότητες. Ο τηλεοπτικός χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Τα είπαμε και εκτός αέρα προηγουμένως. Σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσία. Εύχομαι κάθε επιτυχία και καλά προϊόντα, καλές ζουγιές και ένα ride έτσι λίγο με τη μηχανή θα είναι ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας. Καλό βράδυ και σε εσάς κυρίες και κύριοι από την εκπομπή Προσωπικότητες μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.